Δεν αντέχουμε όμως εμείς, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έτσι πέρα. Χρειαζόμαστε προσωπικό, χρειαζόμαστε στήριξη. Κλινικές που λειτουργούν οριακά, γιατροί εξουθενωμένοι και να που μένουν για χρόνια ακάλυπτα. Η δημόσια υγεία και στην Κρήτη παραμένει ο μεγάλος ασθενής. Στην Παγκρίτη, η κινητοποίηση των υγειονομικών στα Χανιά η οργή ξεχύλισε. Στο Υπουργείο μέσα με την κυρία Γκάγκα, την υφυπουργό, όταν της είπα ότι τι κάνετε, μας κλείνετε ειδικότητες, έχουμε λιγοστεύσει, μας είπε κύριε Γεωργιακάκη, τι θέλετε, το Ηράκλειο είναι δίπλα σας. Δεν είναι δίπλα μας, κυρία Υπουργέ, θα πεθαίνει κόσμος στον δρόμο. Ας βγούνε να τα πούνε στους πολίτες ότι το Ηράκλειο είναι δίπλα μας και ότι σε λίγο θα είναι κέντρο υγείας στο νοσοκομείο και θα έχουμε νοσοκομείο ένα στην Κρήτη κεντρικό. Η κυρία Γκάγκα μάλλον ζει σε άλλη χώρα και σε άλλο τόπο. Η ανάγκη για ανάπτυξη όλων των δομών υγείας είναι αναγκαία σε όλο το νησί. Τα αιτήματα είναι κοινά για όλα τα νοσοκομεία και ειδικά της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο και εμείς αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Ελλειπείς προσωπικό, πολλοί συμβασιούχοι, συνάδελφοι 7 χρόνια συμβασιούχοι. Συνδικαλιστές της υγείας καταγγέλουν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και στερεί από τους πολίτες το πολύτιμότερο αγαθό. Κάτι που κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το παιδο-ογκολογικό νοσοκομείο που το παραδίδει στο Ίδρυμα Βαρδινογιάννη, κάτι που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνοντας το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο στη Σαντορίνη, κάτι που έχουν φτιάξει όλες οι κυβερνήσεις του Παπαγεωργίου και τα νοσοκομεία που πρόκειται να ιδρυθούν. Η δική μου η κλινική, που είναι η μεγαλύτερη κλινική του νοσοκομείου, η ορθοπαιδική κλινική, αυτή τη στιγμή έχει μείνει χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς. Και εμείς οι πενηντάριδες κάνουμε εφημερία επιγόντων. Με ποιες αντοχές, με ποιες δυνάμεις. Το νοσοκομείο πρέπει να στηριχτεί από την κοινωνία. Το νοσοκομείο ανήκει στην κοινωνία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να κρατηθεί όρθιο από μας. Με μόλις 3 ασθενοφόρα αναβάρδια καλύπτονται οι ανάγκες του χανιώτικου πληθυσμού, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, περιγράφοντας την οριακή κατάσταση λειτουργίας του τομέα Χανίων. Το ΕΚΑΒ Χανίων ζητάει στελέχωση ασθενοφόρων, στελέχωση σε προσωπικό, μόνιμο προσωπικό και προσλήψεις, μονιμοποίηση των επικουρικών συναδέλφων που εδώ και 3 χρόνια δίνουν αγώνα στην πανδημία, να μην είναι πλέον υποσχέσεις και να γίνουν έργα. Ζητάμε να ανοίξει καινούριο τομέα στα Σταυρονίτικο Λιμπάρι για να εξυπηρετήσει το δυτικό τομέα κομμάτι όλης Δυτικής Κρήτης. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ απευθύνουν έκκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με ιατρικό προσωπικό, τονίζοντας πως οι ασθενείς φλερτάρουν με τον θάνατο. Δεν μιλάμε για την καλοκαιρινή περίοδο φέτος, υπολογίζουμε για πάνω από 500.000 τουρίστες. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Έχουμε και νέες οργανικές θέσεις σε γιατρούς. Θέλουμε γιατρούς, χάνονται ζωές. Πηγαίνουμε σε περιστατικά που αν είχαμε γιατρούς θα μπορούσαμε να σώσουμε περισσότερες ζωές. Υποστελεχόμενες είναι και οι δομές ψυχικής υγείας. Προσλήψεις για το ψυχιατρικό τομέα έχουν γίνει από το 2017. Ήρθε η αναστολή. Ήρθαν οι παρατήσεις και τελικά έχουμε μείνει ελάχιστοι στον ψυχιατρικό τομέα και στην ψυχιατρική κλινική μαζί. Γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης και στο ΕΚΑΒ αλλά και φαρμακοποιοί διαδήλωσαν στους δρόμους των Χανίων για δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό τους μήνυμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.